την ώρα που η μία χώρα μετά την άλλη εξετάζει και εφαρμόζει μέτρα αναχέτησης της πανδημίας, ο Υπουργός Υγείας κόβει τη συζήτηση για εφαρμογή περιοριστικών μέτρων στο παρόν στάδιο. Θα τη σταματήσουμε αυτή την έξαρση πρώτα, εάν κάνουμε τα αυτονόητα και τηρούμε τα πρωτόκολλα. Για παράδειγμα, αν φορούμε σωστά τη μάσκα, εάν τηρούμε αποστάσεις, εάν πλένουμε τα χέρια μας, εάν εξαρίζουμε σωστά τους χώρους που μένουμε. Ξεκαθαρίζοντας πως προς το παρόν δεν εξετάζεται ούτε το σενάριο εφαρμογής περιοριστικών μέτρων στους μη εμβολιασμένους. Οι ειδικοί δεν έχουν εισηγηθεί τέτοιον μέτρο. Κάθε έξαρση ξεκινάει από συμπεριφορές και ακριβώς εκεί πρέπει να είναι ο πρωταρχικός στόχος. Να δώσουμε το μήνυμα ότι είναι πολύ πρόημο να πούμε ότι τελειώσαμε, είναι πολύ πρόημο να πούμε ότι βγαίνουμε από την πανδημία. Πρώτη-πρώτη, εμείς δεν θέλουμε να μιλήσουμε για μέτρα, δεν θέλουμε να μιλήσουμε για να αλλάξει η κατάσταση όσοι έχει και σίγουρα δεν θέλουμε να μιλήσουμε για διαχωρισμό μεταξύ των συμπολιτών μας. Κατά τη συνάντηση του αρμόδιου Υπουργού με τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής, αποφασίστηκε μεταξύ άλλων όπως καθιερωθεί εβδομαδιαία συνάντηση των μελών με τον Υπουργό Υγείας για αξιολόγηση της επιδημιολογικής εικόνας. Να εξευρεθούν τρόποι ενίσχυσης των εμβολιασμών, ενώ τέθηκε και εισήγηση για διαγνωστικούς ελέγχους εκεί και όπου εντοπίζονται αλυσίδες μετάδοσης. Ο εντοπισμός του προβλήματος σε ποιους τομείς αφορά, είναι εργασιακοί χώροι, είναι τα σχολεία, είναι κάποιοι άλλοι χώροι που πρέπει να εστιάσουμε, κυρίως όσον αφορά το γρήγορο τεστ. Κάτι που έχει επισημάνει και η μονάδα εχνηλάτησης, αφού πολλοί οι οποίοι παρουσιάζουν συμπτώματα δεν περιορίζονται και μεταβαίνουν κανονικά στις εργασίες τους ή στα σχολεία. Όλα αυτά στην σκιά ενός νέου κύματος, το οποίο βρίσκεται πρώτων πυλών, με τις ανησυχίες των ειδικών να υφίστανται. Αύξηση καταγράφει και ο αριθμός των νοσηλευωμένων, με τα δημόσια νοσηλευτήρια να προετοιμάζονται ήδη για ένα νέο κύμα της πανδημίας. Υπάρχει πλάνο και για ήπιο πέπτον κύμα και για μέτριο και για σοβαρό πέπτον κύμα. Στο Μακάριο νοσοκομείο και συγκεκριμένα στον θάλαμο αρνητικής πίεσης νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή ένα αγοράκι 6 μηνών.